Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 είναι ταξικός, αντιλαϊκός, κινείται στους βασικούς άξονες που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, από τη μια αβάσταχτη άμεση και έμεση φόρη σε βάρος του λαού, καθήλωση των μισθών και των συντάξεων πείνας και μείωση των κρατικών δαπανών που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, ακόμα και τις δαπάνες για την προστασία της υγείας στις συνθήκες της πανδημίας με τραγικές συνέπειες. Από την άλλη, μείωση της φορολογίας των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων με μία αυτή τη φορά την κερδοφορία των επιχειρήσεων στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία με διαρκή επίθεση κατά των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Καμαρώνεται, κύριοι της κυβέρνησης, για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ο λαός υποφέρει και εσείς αρνείστε να πάρετε μέτρα για τις φωτιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς. Πέρασαν 4 μήνες, κύριε Σταϊκούρα, από την καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια, που κάει και με δική σας ευθύνη, και αρνείστε ουσιαστικές αποζημιώσεις, αναπλήρωση του εισοδήματος, μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, περιμένετε τους χορηγούς. Τα σχέδια περί ανασυγκρότησης της περιοχής έχουν μοναδικό παραλήπτη το μεγάλο κεφάλαιο και τα συμφέροντά του, και οι φιέστες που οργανώνει η κυβέρνηση δεν μπορούν να κρύψουν τις εγκληματικές της ευθύνες. Συνολικά αποδεικνύεται πως τόσο στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης όσο και της ανάπτυξης η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων έχει αφετηρία την αύξηση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, οδηγεί στη χειροτέρευση της ζωής της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών. Μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες της εποχής μας και στην κατάσταση που ζει ο λαός. Το σύστημα που υπηρετείται έχει ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια. Είναι εμπόδιο στην ευημερία των λαών. Οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες είναι ελπιδοφόροι. Μέσα σε αυτούς προβάλλεται αντίσταση και διαμορφώνονται οι όροι της αντεπίθεσης, της κλιμάκωσης, της σύγκρουσης με τα μονοπόλια και την εξουσία τους για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Μέσα από τα χρόνια προβλήματα που βασανίζουν τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, προβάλλει η αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Για να γίνουν τα μέσα παραγωγής, τα οικονομικά εργαλεία, κοινωνική, λαϊκή περιουσία, η ανάπτυξη να βασιστεί στον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των λίγων. Κάθε προσδοκία για φιλολαϊκή λύση μέσα από κυβερνητικές εναλλαγές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο αστικό κόμμα φιλελεύθερης ή σοσιαλδημοκρατικής σκοπής έχει διαψευστεί. Όλοι τους ψήφισαν μνημόνια. Όλοι τους σήμερα είναι δεσμευμένοι στη στρατηγική και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, στο υπερμνημόνιο Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Κυρίες και κύριοι, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας και 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Η πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι άκρος επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς. Αυτό αποδεικνύεται από την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναβάθμισε και επεκτείνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο, στόχο ανταγωνιστριών δυνάμεων
με μεγάλους κινδύνους για το λαό μας. Αυτό γίνεται με τη γιγαντιαία απόβαση αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στη Θράκη, με προορισμό την περικύκλωση της Ρωσίας σε μια περιοχή που βράζουν οι ανταγωνισμοί. Έχουν διαταχθεί ετοιμοπόλεμες νατοϊκές δυνάμεις και οξύνεται η κατάσταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Αποδεικνύεται επίσης με την επιθετική ελληνογαλλική συμφωνία που προβλέπει εγκατάσταση γαλλικών βάσεων στην Ελλάδα και αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ της Αφρικής, σε μια πολύ επικίνδυνη αποστολή που μπορεί να στοιχήσει ακριβά και σε ανθρώπινες ζωές. Αποδεικνύεται από τις συμφωνίες με το Ισραήλ που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που οι αστικές τάξεις προωθούν τις δικές τους επιλογές κατά των λαών. Στην πράξη έχει αποδομηθεί ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συμμετοχή στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και στην αναχέτηση της τουρκικής επιθετικότητας. Τα σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης είναι ευρύτερα. Υπηρετούν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της για τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου της Λίας των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Αυτή η στρατηγική διασταυρώνεται με τους στόχους της τουρκικής αστικής τάξης που προωθεί τα συμφέροντά της στην ευρύτερη περιοχή, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας τα σύνορα, την κυριαρχία των νησιών, προωθεί σχέδιο διχοτόμηση της Κύπρου. Ενώ καιροφυλαχτεί η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που προετοιμάζουν οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το παζάρι με την Τουρκία για τους ενεργειακούς πόρους στην περιοχή, το προσφυγικό, τη στήριξη των ατοικών σχεδιασμών. Στην πράξη, όσο βαθαίνει η πρόσδεση της χώρας στο Ευρωατλαντικό Μηχανισμό, που ενισχύεται με τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και τη λεγόμενη στρατηγική πηξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα εμπλέκεται πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς με την Κίνα και τη Ρωσία, στις θερμές εστίες από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Ινδοειρηνικό. Οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας επιβεβαιώνονται και αποτελούν στέρεη βάση για λαϊκή συσπήρωση και πάλι για την απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το ξύλωμα των αμερικάνικων βάσεων, καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ.